Πάμε στην Αδαμαντία Λιόλιου, στο Κίεβο, καθώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να δημιουργηθούν διάδρομοι για να μπορέσει να διοχετευτεί η ποσότητα αυτή των σιτηρών στον υπόλοιπο κόσμο. Την ώρα, Πόπη, που και τουρκικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για μια συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας για το θέμα αυτό. Είχαμε μια ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, τον Όλεγ Νικολέγκο. Όπως είπε, δεν υπάρχουν συνομιλίες για διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Τουρκίας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την εξαγωγή των σιτηρών που παραμένουν εγκλωβισμένα στα λιμάνια της Ουκρανίας με ευθύνη της Ρωσίας. Όπως είπε όμως, υπάρχουν προοπτικές για διαπραγματεύσεις οι οποίες αναμένεται να γύρουν στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, χαρακτηριστικά χαιρέτησε την πρόταση και την προσπάθεια που κάνει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είπε ότι θέμα ιδιαίτερα σημαντικό, ύψιστη σημασία για την Ουκρανία, είναι η εξαγωγή των σιτηρών με ασφάλεια. Τώρα, ως προς το πεδίο, πρέπει να αναφέρουμε ότι τη σημερινή μέρα σημάδεψαν επιθέσεις στο Νικολάευ. 7 ήταν οι πύραυλοι που χτύπησαν την περιοχή. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς μέχρι αυτή την ώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση, είχαμε 5 πολυόροφα κτίρια με εκτεταμένες καταστροφές, σπασμένα τζάμια και ισχυρές έκρηξεις που ακούστηκαν και 8 σπίτια με επίσης σημαντικές καταστροφές. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη όμως και στο Σεβεροντονιέτς, με 2 φορές να έχουν ανοίξει πυρ οι Ρώσοι κατά του εργοστασίου Αζότ. Όπως έχει ενημερώσει ο επικεφαλής της πολιτικής διοίκησης περιοχής, ο Αλεξάνδερ Στρίουκ, είναι αρκετοί οι άμαχοι που δεν θέλουν να αποχωρήσουν από την περιοχή, ενώ εκπρόσωπος τύπου του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας, ο Αλεξάνδερ Μοτιουζάνικ, έχει αναφέρει ότι είναι ποσοτικό το πλεονέκτημα των Ρώσων στο πεδίο, πράγμα που σημαίνει ότι κατά αναλογία και κατά μέσο όρο για ένα ουκρανικό χτύπημα με πυρά αντιστοιχούν 6 ρωσικά. Αδαμαντία, μίλησες όμως και με μια σημαντική Ουκρανή αξιωματούχο. Θέλεις να μας πεις ποια είναι για να παρακολουθήσουμε και όλες τις δηλώσεις που σου έκανε? Είναι η Όλγα Στεφανίσινα, είναι αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, υπεύθυνη για την Ευρωπαϊκή και την Ευρωατλαντική ένταξη της Ουκρανίας, η οποία μίλησε για την ενόψη της αυριανής Συνόδου Κορυφής.